Άλλη μια δύσκολη εφημερία, κυρίες και κύριοι, για τα νοσοκομεία της Αττικής και έγιναν μέρη γίγου, καλό μεσημέρι, πάνω από 200 εισαγωγές, 230 συγκεκριμένα. Ακριβώς, Λίνα, το τρίτο κύμα της πανδημίας γονατίζει τα νοσοκομεία της Αττικής, τα οποία βρίσκονται σε οριακό σημείο. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε, όπως είπες, 230 εισαγωγές. Παραμένει πολύ ψηλά αυτός ο αριθμός. Στη χθεσινή εφημερία σε Θριάσιο, Ιπποκράτειο και Ασκληπείο, η εφημερία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οι γιατροί έδωσαν ολονύχτια μάχη. Έχω να σου πω ότι μεθ σε κρεβάτι, μεθ σε αυτά τα νοσοκομεία δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς, στο Θριάσιο 6 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, στο Ιπποκράτειο 2, ενώ και στο Λαϊκό 2 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, το οποίο Λαϊκό εφημερεύει στις 2.30 το μεσημέρι. Μάλιστα, για να ξεκινήσει η εφημερία, έκλεισε μία από τις 3 παθολογικές κλινικές, έτσι ώστε να προσθεθούν κρεβάτια, Λίνα. Να σου πω ότι στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου έχει ξεκινήσει η εφημερία, υπάρχει συρροή ασθενών από το πρωί και στα επίγοντα για ύποπτα κρούσματα, αλλά και για επιβεβαιωμένα. Οι γιατροί ανησυχούν και προμηνύουν εφιαλτική. Μάλιστα. Εφημερία, Λίνα.